Δεν μας εκπλήσει η συνένεση που εκφράζεται στη σύμβαση για το ελληνικό. Είναι το αποτέλεσμα της ενιαίας στρατηγικής για την καπιταλιστική ανάπτυξη και σε αυτή δεν επιτρέπονται αποκλήσεις, δεν επιτρέπονται πολιτικές σκοπιμότητες. Γι' αυτό ο ένας πιέζει τον άλλον να προχωρήσει πιο γρήγορα. Αλήθεια, τι είναι αυτή η σύμβαση που θα κυρώσετε? Κύριε, είναι η ανάσα του μισού πληθυσμού της χώρας. Αυτή θα στερήσετε από τους κατοίκους της Αττικής. Αποτελεί έγκλημα για την ίδια τη ζωή των μελλοντικών γενιών η παραχώρηση μιας αναγκαίας έκτασης που θα επιδεινώσει την ποιότητα ζωής. Ακούσατε και χθες για αύξηση της θερμοκρασίας κατά 5 βαθμούς Κελσίου. Αυτές και άλλες συνέπειες περιγράφονται και στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Προβλέπει η σύμβαση η επένδυση εκατομμύρια στεγασμένους χώρους, τόνοι τσιμέντων, ουρανοξύστες, χιλιάδες κτίρια, παρασιτικές δραστηριότητες, καζίνο και ό,τι αναπτύσσεται γύρω από αυτό. Πραγματικό και οικονομικό τείχος σε μια νέα κλειστή πόλη μέσα στην πόλη, απροσπέλαστη από το λαό, όπως και χιλιόμετρα παραλίων που προορίζονται για τα υψηλά βαλάντια με την πλειοψηφία να αποκλείεται και από μια βουτιά στη θάλασσα. Αυτό δεν είναι εμβληματικό έργο, αλλά εγκληματικό έργο. Δεν είναι δημόσιου συμφέροντος, αλλά ιδιωτικού συμφέροντος. Ο μισός πληθυσμός θα υποστεί τις συνέπειες της Αθηναϊκής Ριβιέρας, του Las Vegas της Μεσογείου, όπως χαρακτηρίζεται τα έργα που θα γίνουν. Η τουριστική μονοκαλλιέργεια που προωθείται για την νότια περιοχή της Αττικής, αλλά και η ιδιαίτερα ένταση της ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου ως βαριάς βιομηχανίας της χώρας συνεπάγεται μια σειρά επιπτώσεις άμεσα και μακροπρόθεσμα ορατές. Καταρχήν, το είπαμε βέβαια πάλι, σημαδοτεί τη μαζική μετακίνηση εργατικού δυναμικού από παραδοσιακούς κλάδους, όπως της μεταποίησης, προς νέους κλάδους, οι οποίοι διακρίνονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έντονης εποχικότητας, της μεγάλης ευελιξίας, των σχέσεων εργασίας που βλέπουμε στον τουρισμό, 15 μορφές της απασχόλησης, στα ωράρια, στον τρόπο αμοιβής και εξασφάλιση συμπληρωματικού εισοδήματος που συνοδεύονται και από την οικονομία της νύχτας. Είναι επίσης γνωστό τι σηματοδοτεί για την κοινωνική ζωή μιας περιοχής η λειτουργία μεγάλων συγκροτημάτων καζίνων, των σχετικών υπηρεσιών που τη συνοδεύουν και τις συνέπειες όπως παραδείγματος χάρη διακίνηση ουσιών και ανθρώπων. Ο τουρισμός αποτελεί έναν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κατεξοχήν ευαίσθητο, όπως αποκαλύφθηκε πλήρως αυτή την περίοδο της πανδημίας. Το ίδιο ευαίσθητος είναι σε εποχικές διακυμάνσεις, σε πολεμικές εντάσεις, καθώς και σε φυσικά φαινόμενα όπως είναι οι σεισμοί. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για την Ελλάδα, που εμπλέκεται όλο και περισσότερο στους ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις, που βρίσκεται σε μια περιοχή έντονων γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, με εξελίξεις και γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα τις ροές τουριστών, αλλά και σε μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές παγκοσμίως, όπου η αυξημένη πιθανότητα τέτοιων γεγονότων μπορεί να οδηγεί ξαφνικά χιλιάδες εργαζόμενους πολλών κλάδων στην ενεργία, όπως τώρα εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, στον εφιστισμό, στις μεταφορές και σε άλλες πολλές δραστηριότητες γύρω από τον τουρισμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εκείνη των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, μαζί με τα άλλα αστικά κόμματα και τις δυνάμεις τους στην τοπική διοίκηση, παρουσίαζαν και συνεχίζουν να παρουσιάζουν τα επενδυτικά σχέδια στο ελληνικό σε όλο το παράκτιο μέτωπο σαν μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης στην περιοχή. Προσπαθείτε εκεί να ξεγελάσετε τον λαό και να τον πείσετε ότι από τις επενδύσεις μπορούν να βγουν κερδισμένοι μαζί με τους επιχειρηματικούς ομίλους και οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Μιλάτε για τη διάχυση του ωφέλους αυτής της ανάπτυξης σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας για να ενσωματώσετε τους εργαζόμενους στο έδαφος των μειωμένων απαιτήσεων που έχετε διαμορφώσει μέσα από όλα τα μέτρα και τους νόμους που έχετε ψηφίσει για να ξεπεραστεί η κρίση σε βάρος του λαού, μέσα από όλη την επίθεση που έχετε ξεδιπλώσει όλα αυτά τα χρόνια.
Σήμερα όμως έχουμε την πείρα από την υλοποίηση της μεγάλης ιδέας των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν μιλάτε γι' αυτό. Σας προκαλούμε. Πόσο διαχύθηκε αλήθεια το όφελος. Τι αποκόμισαν μακροπρόθεσμα για την τάξη και οι αυτοαποσχολούμενοι από αυτά τα έργα. Προπαγανδίζεται τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε κάθε φάση υλοποίησης του έργου. Από την κατασκευή έως την πλήρη λειτουργία του. Την ίδια ώρα όμως παίρνετε μέτρα. Κύριε Υπουργέ, σε λίγο θα φέρετε το νομοσχέδιο για τα νέα εργασιακά, για τα συνεργασιακά δικαιώματα. Μέτρα που κατακρεουγούν τα δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα. Με την κατάργηση των συμβάσεων, τη μείωση των μισθών, την εταιρικοποίηση της εργασίας, απλήρωτη δουλειά, την ένταση της καταστολής, την κατάργηση του οκταώρου των συνεργασιακών ελευθεριών. Ενώ λοιπόν δημιουργείται αυτούς τους όρους βαθύτερης εκμετάλλευσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση, μπόλικη χρηματοδότηση, φοροαπαλλαγές και κάθε παρέκκληση ακόμα και από αυτό το νομικό πλαίσιο, που και αυτό βέβαια την καπιταλιστική ανάπτυξη υπηρετούσε, αλλά η σύμβαση ξεπερνά κάθε εμπόδιο ακόμα και αυτού του πλαισίου και νομοθετείται βέβαια τις απαιτήσεις των επενδυτών. Και όλα αυτά για μια ανάπτυξη που βάζει απέναντι τους πολλούς για να κερδίσουν οι όποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή είναι η επιλογή σας. Να ληστεύετε την πλειοψηφία του λαού που αγκομαχά να τα βγάλει πέρα για να μπουκώνετε τους επιχειρηματικούς ομίλους, να επιδεινώνονται όλοι οι όροι ζωής για το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, για τη λεγόμενη εμπιστοσύνη των αγορών. Έχουμε αναφερθεί στις προηγούμενες συνεδριάσεις σε παρεκκλήσεις που προκαλούν, πραγματικά προκαλούν. Σημειώσαμε ότι η σύμβαση είναι όλη μια παρέκκληση των όσων σήμερα υπάρχουν. Τα 2,5 χιλιόμετρα ακτογραμμής ιδιωτικοποιούνται για τις ανάγκες των ξενοδοχειακών ζωνών, τις ιδιωτικές μαρίνες και τη συνοικία ακριβών κατοικιών. Αυτό είναι πρόκληση για τα εκατομμύρια λαού που ζει στην Αττική. Απομένει για ελεύθερη πρόσβαση ένα χιλιόμετρο παραλίας που θα δημιουργηθεί με νέα λιμενικά έργα, τα οποία δεν επαρκεί, η οποία δεν επαρκεί βέβαια αυτή η παραλία για να καλύψει τις ανάγκες κατοίκων των γύρω δήμων και επισκεπτών. Και αυτή η παραλία δεν θα είναι δωρεάν, αλλά θα κατακλειστεί από δραστηριότητες εμπορικές. Θα αποτελέσει παραλία με εισιτήριο, αποκλείοντας πάλι μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού της Αττικής. Η υλοποίηση αυτού του έργου στερεί από την εργαζόμενη πλειοψηφία των κατοίκων του Λυκανοπεδίου μια από τις τελευταίες μεγάλες ελεύθερες παραλίες μέσα στον Μητροπολιτικό Ιστό. Τα εμπορικά κέντρα που προβλέπεται να δημιουργηθούν στην περιοχή με βάση την πείρα θα επιδράσουν σε ολόκληρη την εμπορική κίνηση, σε μια ολόκληρη αλυσίδα μικρών επιχειρήσεων, στον επιστημισμό, στον τουρισμό, στον τομέα των υπηρεσιών, που θα υποστούν τις συνέπειες της συγκέντρωσης όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Η καπιταλιστική ανάπτυξη ούτε δίκαια είναι και ούτε κατανέμεται ισομερός στον λεγόμενο επιχειρηματικό κόσμο. Τα υπερκέρδη των μονοπωλίων και των μεγάλων επιχειρήσεων δεν κατανέμονται τους αυταπασχολούμενους της περιοχής που παλεύουν για την καθημερινή τους επιβίωση. Δεν δίνουν διέξοδο σε ανεκπλήρωτες βασικές ανάγκες. Τελειώνοντας, θέλαμε να πούμε ότι η διέξοδο και απαντήσεις σε αυτές τις σύγχρονες προκλήσεις δεν βρίσκονται στην πολιτική σας. Αλλά διέξοδο μπορεί να δώσει η ίδια εργατική τάξη με την εξουσία της. Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους να συμπεριφθούν στην πάλη σε αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης που περιλαμβάνει την κοινωνικοποίηση της γης και του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, να αποτελέσουν λαϊκή περιουσία και με τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους. Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης είναι που μπορεί να εξασφαλίσει για όλους τους εργαζόμενους το δικαίωμα σε πλήρη και σταθερή εργασία με ποιοτικό ελεύθερο χρόνο. Το δικαίωμα σε μόρφωση, αθλητική πολιτιστική δραστηριότητα. Το δικαίωμα για μεγάλους, ανοιχτούς, ελεύθερους χώρους πρασίνου με δυνατότητες αναψυχής. Το δικαίωμα στην ασφαλή, ποιοτική λαϊκή κατοικία. Σε αυτή την κατεύθυνση οργανώνουμε την πάλη μας. Απαιτούμε σε όλο το χώρο του ελληνικού
παραλία, πρώην αεροδρόμιο, πρώην αμερικάνικη βάση να μην αναπτυχθεί καμία επιχειρηματική δραστηριότητα. Και σε αυτό καλούμε τον αγώνα, στον αγώνα αυτόν καλούμε όλους τους εργαζόμενους της Αττικής και ιδιαίτερα του νότιου τομέα της Αθήνας. Με αποκλειστική ευθύνη το κράτος να αναλάβει την κατασκευή, τη διαχείριση και το κόστος λειτουργίας συντήρηση ενός μητροπολιτικού πάρκου ανοιχτού για το λαό με όλες τις απαιτούμενες υποδομές. Αυτή είναι η ανάσα για το λαό της Αττικής και όχι αυτό το εγκληματικό έργο. Να αναδειχθεί ο λαϊκός αθλητισμός και πολιτιστικές δραστηριότητες, να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση του λαού της Αττικής με φθηνές και γρήγορες συγκοινωνίες. Όλα αυτά απομακρύνονται με αυτή τη σύμβαση παραχώρησης, με αυτή την πολιτική που ασκείται όλοι. Γι' αυτό εμείς από την αρχή ζητήσαμε να αποσυρθεί και τώρα συνεχίζουμε να επιμένουμε σε αυτή την πρότασή μας, γιατί αυτό αποτελεί ανάσα για το λαό της Αττικής.